Τώρα νομίζω ότι τέτοιες στιγμές που ζούμε όλοι μας αυτές τις μέρες δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε όλο αυτό που απλώθηκε στην αρχή από τη μια μεριά της γης μέχρι την άλλη, ο πόνος για το σεισμό που έγινε στην γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, όπως οι άνθρωποι άλλοι βλακώθηκαν κάτω από σπίτια ερυπωμένα. Και πριν συνέλθουμε από αυτό, ήρθε ο πόνος στο σπίτι μας, στον τόπο μας, κοντά μας. Ακούγα χθες το βράδυ 19 άτομα φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, βαρύς ο πόνος. Και αν σκεφτούμε πόσο πιο βαρύς είναι στους οικείους του, στους οικείους των ανθρώπων. Και σκέφτομαι αυτές τις μέρες και λέω, τι θέλει τώρα να πετύχει από όλους μας ο διάβολος, να απλώσει και να βάλει μέσα μας, να γίνει ο πόνος απελπισία. Να γίνει ο πόνος καταστροφή για όλους. Να χάσουμε την ψυχή μας, τη ζωή μας, την καρδιά μας, το Θεό μας, να χάσουμε την ελπίδα μας. Και εκεί που κι εγώ πονάω και ματώνει η δικιά μου καρδιά, γιατί ένα από αυτά τα παλικάρια το είχα μαθητή μου στη Θέμη και από δυο άλλες οικογένειες ήρθαν χθες οι δικοί τους να τους πω τι να τους πω. Και έτσι όπως λοιπόν πορεύεται και η δικιά μου ψυχή και καρδιά, σκέφτηκα ότι αν ο άνθρωπος μπορέσει και φτιάξει τον πόνο του ελπίδα και ανάσταση, αν πάει μαζί ο πόνος, ο θάνατος και η Ανάσταση, τότε, ίσως μόνο τότε νιώσει ότι δεν χάνονται οι άνθρωποι, δεν τελειώνουν. Δεν σταματάει εκεί τίποτα. Και επειδή σήμερα γιορτάζουμε πρώτα απ' όλα την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας και δεύτερον για μας μια παρέα χαζούλιδων ανθρώπων που είναι η παρέα μου, γιορτάσουμε έναν Άγιο ο οποίος χαίρομαι που ήταν και ο ίδιος χαζούλης. Χαζούλης και Άγιος, τι υπέροχο σύνδεση. Τι υπέροχο πράγμα. Ο Παπαφώτης μας λοιπόν. Και το σκέφτηκα χτες το βράδυ αυτό που θέλω να σας το πω και στάλαξε πολύ ελπίδα στην καρδιά μου. Μαλάκωσε λίγο η ψυχή μου από όλα αυτά. Τώρα που είχαμε πάει στην
στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, μου λέει εκεί στο χωριό του που ήταν εφημέριος τόσα χρόνια στον Τρίγωνα, μου λέει μία κυρία και μετά το ρώτησε και με το επιβεβαίωσε κι άλλη. Είχε ρίξει, λέει, χιόνι και είχε πάγο πολύ. Και πάει μια γυναίκα το πρωί στα μνήματα να ανάψει το καντήλι του καλού της και βλέπει σε μια πλάκα, σε μια που ήταν στην άκρη από τα μνήματα, βγαλμένη ίσως από τους τάφους και αφημένη εκεί, να είναι εξαπλωμένος και να κοιμάται το παφό της μέσα στο χιόνι. Το ξύπνησα, λέει. Παπούλη, τι κάνεις εδώ, στο χιόνι, μέσα στο κρύο. Και ο ίδιος είναι μαρτυρία όλων που τον γνώρισαν. Δεν είχε δεύτερο πράγμα να φορέσει, μόνο το ράσο του φορούσε. Ούτε από μέσα όλα αυτά που φοράμε εμείς, φανέλες και παντελόνια και που κάμισα, ούτε μπουφάνια, ούτε τίποτα άλλο. Τώρα σαν μόνο. Και αυτό τριμμένο, παλιό. Τι κάνεις εδώ, παππούλη? Τι ωραία απάντηση που έδωσε, που ταιριάζει αυτές τις μέρες. Και στα μνημόσυνά μας ταιριάζει και στους ανθρώπους που φύγανε και στα παιδιά μας που φύγανε τόσο άδικα ταιριάζει. Να βρε, παιδί μου, ακούστε τώρα. Έριξε χιόνι και έχει κρύο και ήρθα εδώ να κάνω παρέα τους πεθαμένους. Και όλο το βράδυ κουβεντιάζω μαζί τους. Όταν τ' άκουσα στην αρχή, κουβέντιαζε, γιατί όλοι, λέει, αυτοί είναι ζωντανοί και ας τους λέμε εμείς πεθαμένους. Και είναι, λέει, πιο ζωντανοί από εμάς. Κι ας έκλεισαν τα μάτια τους και τους βάλαμε μέσα στο χώμα. Και θυμήθηκαν δύο άλλα γεγονότα. Ένα με τον Άγιο Σπυρίδωνα, που όταν χρειάστηκε πήγε στο μνήμα και μίλησε, έκανε ολόκληρη κουβέντα. Και είναι στο απολυτίκιό του, στο τροφάριό του, δύο νεκρά συεντάφο προσφωνής. Της μιλάς και ακούει και σου μιλάει. Και λένε και μια άλλη διήγηση για ένα σύγχρονο Άγιο. Δεν θα σας πω από παλιούς Αγίους. Κάνανε τα 40 του Γεροϊάκωβου, του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. Και συναντιόνται δύο φίλοι που ήταν πνευματικά παιδιά του Γέρου. Και λέει ο ένας τον άλλο, το ξέρεις ότι μεθαύριο έχουμε τα 40 του Γέροντα? Ποιο είναι ο Γέροντα πλέον? Του Γέροντά μας, βρε, του Ιακωβού. Με δουλεύεις, που λέει το πάτε. Όχι, του λέει, τι σε δουλεύω, έφυγε 40 μέρες. Τι λες, μωρέ, του λέει. Εγώ προχτές τον πήρα τηλέφωνο και μου μίλησε. Σου μίλησε. 20 λεπτά, λέει, μου μίλησε θέματα. Και μου είπε, λέει, στο τέλος, μη με ξαναπέρνεις όμως αυτό το τηλέφωνο. Τώρα πλέον δεν είναι δικό μου.
και θα σας πω και μια ιστορία, δυο ιστορίες, επειδή στην Καλάμη. Από την κηδεία της αδερφής του Μεγάλου Βασιλείου. Όταν πέθανε η αδερφούλα από το 17 ή 18 χρονών, δεν θυμάμαι, για σκεφτείτε, τι πόνος θα απλώθηκε και σε αυτήν την οικογένεια. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ένα λόγο και τον βεβαίωσε με την αγιότητά του. Ήταν, λέει, κάποτε ένα ζευγάρι, δεν είχε παιδιά. Και φωνάζοντας συνέχεια η καημένη γυναίκα στον Θεό να της δώσει ένα παιδί, της λέει ο Θεός, θα σου δώσω ένα γιο, να τον έχεις, να τον προσέχεις, να τον μεγαλώνεις και εγώ θα τον έχω πάντα χαρούμενο και ευτυχισμένο. Και τι λέει παρακάτω ο Άγιος Βασίλειος, γεννιέται το παιδί και μόλις φτάνει, λέει, στα 20 του χρόνια, φεύγει από τη ζωή. Τρελάθηκε η μάνα. Τρελάθηκε η μάνα. Φώναξε. Ξαναφώναξε στο Θεό. Θέλω ξανά πίσω το παιδί μου, Θεέ μου, εσύ μου είπες ότι θα είναι το πιο ευτυχισμένο και χαρούμενο παιδί στον κόσμο. Και εκεί που φώναζε στο Θεό και προσεύχοντα, έρχεται ο άγγελος και της λέει, εντάξει, σ' άκουσε ο Θεός, σε άκουσε, απόψε το βράδυ θα σου στείλει ξανά πίσω το παιδί. Είχε τόσες μέρες να κοιμηθεί. Ξάπλωσε και την πήρε ο ύπνος και την ηρέμησε. Λέει, να είμαι έτοιμη λίγο να κοιμηθώ και να περιμένω το παιδί μου. Και τότε, λέει, έρχεται στον ύπνο της στην παλικάρη της. Της λέει, μάνα μου γλυκιά, μη μου το κάνεις αυτό. Γιατί θα με βγάλεις από το παράδεισο, που εδώ είναι όντως η χαρά, η ζωή, η αγαλίαση, ο Θεός, η χάρη, η Άγιοι, η Παναγία, όλοι σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω στο Θεό, φώναξε η μάνα. Δεν δέχομαι καμία συμφωνία. Και τότε τι λέει στο Θεό. Θεέ μου, κάνα, αλλά μια φορά την εβδομάδα θέλω να το βλέπω σε μάρκα. Την τήρησε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τη συμφωνία ο Θεός μου και χαίρονταν το παιδί της κάθε φορά που το έβλεπε στον ίδιο. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία. Με τον Άγιο Λονκίνο και ένα παιδί ορφανό που έφυγε από μια μάνα, το έχει μονάκριβό της γιο. Φεύγει, πεθαίνει και μένει πίσω η μάνα και τυφλή μόνη της. Και κάποια στιγμή φώναζε και αυτή στην προσευχή της και εμφανίζεται, λέει, ο Άγιος Λονκίνος. Και της λέει, καλή μου μητέρα, να το παιδί σου, εδώ το έχω. Και δείχνει την αγκαλιά του, πλημμυρισμένη μέσα στο φως και οι δυο και βλέπει το γιο. Παιδί μου, σπλάχνω, πως περνάς εκεί, υπέροχα μάνα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφα. Θέλω όμως να έρθεις να σε δω. Δεν γίνεται μάνα, αλλά θα με βλέπεις συχνά όμως.
Και τότε της λέει η μάνα, θέλω μία χάρη, να πας να βρεις που είναι το κεφάλι του φίλου μου, του Λογκίνου, και να το πας στον τάφο του. Τυφλή τώρα η μάνα. Και πάει, λέει, και βρίσκει μέσα στις ακατασίες πεταμένο το κεφάλι του Αγίου Λογκίνου, το βάζει στον τροβά της και ξεκινάει η τυφλή να φτάσει στον πόντο από τους Αγίους Τόπους. Μετά από 2-3 μήνες έφτασε. Βρήκε τον τάφο, έσκαψε με τα νύχια της, έβαλε μέσα και το κεφάλι που ήταν μόνο το σώμα του Αγίου. Και το βράδυ βγήκαν, λέει, και οι δυο, και ο Άγιος Λογκίνος και ο γιος της, να την ευχαριστήσουν για αυτό που έκανε, και το πρωί που ξύπνησε, τα μάτια της έβλεπαν. Δεν ξέρω τι μπορούν να μας πούν αυτές οι ιστορίες, αλλά να την αντέψουν όμως στον τάφο του Χριστού, εκεί που ήταν πεθαμένος ο Θεός και νόμισε ο διάβολος ότι κέρδισε τα πάντα, για πάντα στη γη, τότε είναι να σπάνε τα δεσμά του θανάτου και του Άδη και να ανασταίνεται ο Χριστός και να μας δώσει την ελπίδα της Αναστάσεως όλων μας. Έτσι και μόνον έτσι, τότε και μόνον τότε μπορεί λίγο να ησυχάσει η καρδούλα. Όταν ήμουν καθηγητής στον Τρίλογο, είχε σκοτωθεί μία μαθήτριά μας. Η Πασχαλίνα μας. Τρελάθηκε η μάνα, τρελάθηκε ο πατέρας, που σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του το κορίτσι του 15 χρονών. Την είχα μαθήτρια. Τότε είπα, όρμηξε πάνω η μάνα και φώναζε, πες μου κάτι, σε παρακαλώ παπά. Πες μου κάτι, πες μου κάτι, πες μου κάτι, πες μου κάτι, πες μου κάτι. Και τότε της είπα αυτές τις ιστορίες, συμπληρώνοντάς της ότι όσο πιο όμορφα τον ζήσουμε τον πόνο μας, τόσο οι ψυχές των ανθρώπων αναπαύονται εκεί πάνω και δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας. Πήγαινα στο σπίτι της οικογένειας μέχρι τα 40 κάθε μέρα. Κάθε απόγευμα, κάθε απόγευμα, κάθε απόγευμα, όπως συνεχίζω να το κάνω, όπου βλέπω πόνο και βάσανα και δάκρυα. Και όταν τέλειωσαν τα 40, μου λέει η μάνα και μαζί και η αδερφή της, μας έδειξε στον δρόμο να ομορφύνει ο πόνος μας και να νιώθουμε την ψυχή της κόρης μας μαζί μας. Μαζί μας είναι όλοι όσοι έφυγαν. Πού? Μες στο Άγιο Ποτήριο. Μες στο Άγιο Ποτήριο είναι όλοι μαζί. Είμαστε ζωντανοί, αποθαμένοι, Χριστός, Παναγιά, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Άγιοι, Προφήτες, Υπάντες. Γι' αυτό και είναι υπέροχη συνήθεια όταν έχουμε τα μνημόσυνα να κοινωνάμε και να κοινωνάμε συχνά και να δίνουμε στον παπά εκεί που θα κοινωνήσουμε να διαβάσει την ψυχή του ανθρώπου μας ή των ανθρώπων μας που έφυγαν. Και ο παπάς έχει δικούς του που έφυγαν. Τώρα τους γονείς μου, τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου και 3 αδέρφια μου είναι ήδη εκεί πάνω. Δεν σας λέω και σας μιλάω από τον πόνο των άλλων και από το δικό μου τον πόνο σας μιλάω.
Όταν όμως λειτουργάμε και κοινωνάμε, τους νιώθω μέσα, μέσα, μαζί. Έτσι λοιπόν να κάνουμε αυτές τις μέρες την προσευχή μας, για να στείλει τούτα δώσ' τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που είναι ο πόνος βαρύς και ασήκωτο. Να πάει ο Θεός, να πάει η Παναγιά, να πάνε οι άγγελοι και να τους πούν ότι τα παιδιά είναι και γλεντάνε όλα μαζί. Εκεί που είναι οι άγγελοι, ο Θεός, η Παναγιά, οι Άγιοι, όλοι οι άνθρωποι μας. Τώρα θα κάνουμε την περιφορά των εικόνων. Κανονικά σήμερα δεν έχει μνημόσυνη επειδή είναι της Ορθοδοξίας. Εγώ το έκανα γιατί έτσι πάμε εμείς μία και μία τις Κυριακές. Γιατί και την Τρίτη πάλι που θα πετυχαίναμε Κυριακή, πάλι δεν γίνεται κανονικά γιατί το σταυρό της προσκύνησης του Κυρίου Σταυρού. Δεν πειράζει. Αυτές τις αμαρτιούλες ο παπάς σας τις παίρνει στην καρδιά του μόνο του την αγάπη. Όλες τις αμαρτίες σας τις παίρνω με αγάπη. Αρκεί να άρχεστε να σας διαβάσω. Ελάχαμε. Ακόμα να πω ότι σήμερα το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο χωριό Περικολάκη θα είμαι εκεί για να μιλήσω στον κατανοητικό Εσπερινό και δέστε πώς θα φέρει ο Θεός σε εκείνο το χωριό που χθες θα έχει σκοτωθεί ένα παιδάκι από ανακοπή πάνω στο αυτοκίνητό του μόλις 26 χρονών. Και πάω λοιπόν και για να τους πω λόγια παρηγοριάς και να τους δείξω την αγάπη μας. Όποιος θέλει να με δει αυτές τις μέρες όλη της Αραβωστής θα είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα πέρα στη Σαρακίνα και τις Κυριακές θα λειτουργάμε να αλλάξει και τις Παρασκευές το απόγευμα θα έχουμε τους χαιρετισμούς. Τώρα τι σας έχω για να σας σταυρώσω ευλογία. Το πετραχύλι που φορούσε ο Παπαφώτης και λειτουργούσε και έκανε όλα τα μυστήρια μου. Το δώσαν και είναι φυλαχτό μας πλέον εδώ δικό μας. Το αντίτορο έξω, τα κόλλημα παρά έξω και εδώ θα περνάτε από την Παναγία του Κύπρου που έχουμε, προσπινάτε και δίπλα σας σταυρώμε και φεύγετε. Πάτε στο καλό. Παναγιά να είναι μαζί σας. Διευχών τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.